Ο καλός ο μάγειρας βοηθάει να κλείνει και τα πιάτα, παρακαλώ. Να βλέπετε τι αντρούλι έχω. Okay. Δεν τον βλέπετε στα βίντεο συχνά. Δεν θέλει, τι τρώει ο Γκαρέζα, μαγιονέζα. Είναι δυνατόν. Αυτή είναι η κλαμπάρα. Είναι δυνατόν. Φιλενάδα, θέλω να δω. Γεωργιά, μην κάνεις μαλακίες, να μας πούμε κανένα το θέμα. Υγειονομικό, γιατί δεν φοράω γαντιά. Μας κλείσει ο μαγαζί. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι θα δείτε στιγμιότυπα από διαφορετικές μέρες, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και το είδατε. Θα τα πούμε αύριο. Vlog μας 3 λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Φιλιά πολλά. Πες μας λίγο τι πρέπει να προσέξουν. Πατατούλα τηγανητή, αυγουλάκι βραστό. Πόσες πίτες θα χρειαστούμε, 3 πίτες δεν θα χρειαστούμε? Τρίπατο δεν θα το κάνουμε? Ντοματίνι, κοτομπουκιά, μπιφτεκάκι, αυτά τα λεπτά τα πρωτηγανισμένα, τα κατεψυγμένα. Μπέικον, μανιτάρια. Και μαρούλι πάει, αλλά το μαρούλι το φάγαμε χτες, φάγαμε μια τον αυτοκίνητο. Τυράκι γκούντα και μοτσαρέλα πάει, μαλακό τυρίνα είναι για να κολλάει πάνω στην πίτα. Εμείς θα κάνουμε τρύπατο, θα σας δείξω και πώς θα το κόψουμε. Αυτά θα τα ψήσουμε τώρα με τη γέμιση ή χωρίς στο φούρνο. Πες μου. Με τη γέμιση, άρα θα τα... Ε? Τη μισή τη γέμιση. Εντάξει, χωρίς τα λαχανικά φαντάζομαι. Χωρίς την ντομάτα. Από ό,τι βάζουμε τα υλικά που θέλουμε, εκτός μαρούλι, εκτός ντομάτα, εκτός τα λαχανικά που δεν πρέπει να ψηθούν. Το μανιτάρι μπαίνει και για ψήσιμο, δεν υπάρχει θέμα, γι' αυτό το ψήνουμε ούτε ή άλλως. Στο πρώτο ζυμάρι που είναι κάτω-κάτω σαν βάση, βάζουμε τυράκι. Με τυράκι θες αγαπημένο? Ναι. Ναι. Και μπουκίτσες, κοτομπουκίτσες. Όχι, τώρα μπουκίτσες. Τι θες? Θέλω όλα μαζί, Αλεξανδρά μου. Ναι, τυράκι. Εντάξει, θα σου φτιάξω μόνο τυράκι. Βάζουμε κοτομπουκές, μπέικον. Μανιτάρια. Μανιτάρια θα τα βάλω στο τυρί. Να κουβλήσουμε. Ξέρω να βάλεις λίγο από πάνω τώρα από εδώ. Δεν σου πάνω, θα το φύξω μετά. Μπαίνει η δεύτερη στρώση. Δεν βάζω από πώς αυτά. Ό,τι θες. Όχι, δεν πάει η κοτομπουκιά μου εγώ. Έχει λιώσει το τυρί, έχει κολλήσει όλα μας τα υλικά. Και πάμε τώρα στο δεύτερο πάτωμα από πάνω, στη δεύτερη στρώση, στο ζυμάρι. Να βάλουμε σως. Μαγιονέζα θα βάλουμε εδώ, γιατί η μαγιονέζα αρέσει στην Αλεξάνδρα. Και πάει με το κοτόπουλο, με την κοτομπουκιά. Full junky food, αλλά μία φορά την εβδομάδα δεν επηρεάζει. Βάζουμε ντοματούλα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μαρούλι σε αυτή τη στρώση. Βάλτε και πατατούλες, ναι. Και κλείνουμε. Πατατούλες μπορείτε να τις αφήσετε και απ' έξω, ενδιάμεσα από το κλαμπ. Θα σας δείξω μετά πώς. Στη συνέχεια τοποθετούμε 4 οδοντογλυφίδες.
σαν να έχουμε στην ουσία ένα τετραγωνάκι, για να δείτε πως κόβονται. Σαν να κάνουμε ένα σταυρό στην ουσία. Οριζόντια και κάθετα. Καλό θα είναι να έχετε όπως έχουμε και εμείς ένα ξύλο κοπής, γιατί πάνω στο πιάτο αυτό δεν λειτουργεί. Και έχουμε ένα τεράστιο κλαμπ. Εδώ θα μπορούσαν να μπουν και πατάτες, αλλά τώρα στα μικρά επιλέγουμε να τις βάλουμε μέσα. Επιβλέπουμε τα παιδιά όταν τρώνε και αναλόγως την ηλικία τους αφαιρούμε τις οδοντογλυφίδες. Στο δικό μου επέλεξα να βάλω τυρί, μανιτάρια, μπιφτέκι, μπέικον, ουγγαρέζα, διατροφικό, ναι, πάρα πολύ διατροφικό. Και κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, το ρίχνουμε και έξω. Και θα βάλουμε αυγουλάκι, που πάει πολύ με το μπιφτέκι και το μπέικον, βραστό αυγό, ντοματούλα. Έχουμε και ντοματούμα. Ντοματούλα. Έχουμε και ντοματούλα. Μπράβο, έτσι καθαρά. Έχουμε και τσίλο. Και είναι ready. Έτοιμο, μπόμπα το κλαμπ. Την άλλη φορά είχαμε βάλει φιλέτο κοτόπουλο και πανσέτα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Αυτό είναι στη φαντασία του καθενός και στις προτιμήσεις γεύσεως. Αυτές είναι οι πίτες που κάνουμε, που με φάγατε στα σχόλια να σας δείξουμε. Ψήσαμε περίπου τα ζυμαράκια στο φούρνο, είδατε, διπλό που το είχαμε κάνει με τη γέμιση. Θα θυμάστε ότι τα λαχανικά δεν μπαίνουν για ψήσιμο, εκτός από το μανιτάρι που ούτως ή άλλως το ψήνεις για να το φας. Επομένως, τα ψήσαμε γύρω στα 10 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς, πάνω κάτω αντιστάσεις. Και εδώ και ένα. Λαμπάμπολα. Και στη μέση θα βάλουμε λίγες πατατούλες και είναι ready το κλαμπάκι μας. Αυτή είναι η πίτα που ζητήσατε. Και από σως μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε πάλι. Εμείς βάλαμε σήμερα ροζ σως, μαγιονέζα και ουγγαρέζα, ξεχωριστά ο καθένας στο κλαμπ του ό,τι ήθελε. Και έτσι από μουστάρδα, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Ακόμη και με γύρο και τζατζίκι μπορείτε να την κάνετε. Σαν σουβλάκι. Έχουμε και ο... κουκλάκι το ζωγραφιστό. Ο Άκης Πετρετζίκη στο φτωχόν. Ω Χριστέ μου, δεν είναι. Φτιάχνουμε, φίλε μου. Φτιάχνουμε, κλαμπ. Εγώ δικαιωμένα παραπάνω. Ναι, ναι, ναι.